Λίλιαν, από την προηγούμενη δοκιμασία και μέχρι τώρα, από τις βαθμολογίες του Λευτέρη και του Γιάννη, έχει συγκεντρώσει 45 βαθμούς. Δημήτρη. Λιλιανάκη, 8. Δεν ας πω λεπτομέρειες, δεν έχει σημασία. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Λίλιαν, συγχαρητήρια. Συγκέντρωσες 53 βαθμούς έναντι 49 που συγκέντρωσε η Μαργαρίτα. Λίλιαν, έχεις κερδίσει τον τίτλο του πρώτου Έλληνα Junior Masterchef. Λίγο, αλλού είναι σήμερα. Είμαι η πρώτη Junior Masterchef. Η πρώτη σου μένει. Δεν σου μένει ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος, ούτε ο τέταρτος. Η πρώτη σου μένει. Χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί το ήξερα πως το άξιζε αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κέρδισε η Λίλιαν και είμαι πολύ περήφανη για εκείνη. Πιστεύω το άξιζε. Νίκησε η Λίλιαν, στεναχωριέμαι μέσα μου λιγάκι, εντάξει. Έσωσε την πήγη και δεν έπιε το νερό, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, τουλάχιστον έφτασα. Λίλιαν, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Δεν εξηγείται. Χαρά και πάλι χαρά. Μαργαρίτα μου, εσύ. Μην νιώθω χαμένη, νιώθω το ίδιο εγώ. Όσο έχω χαρά, νομίζω νιώθω και η Λίλιαν. Έτσι. Γιατί φτάσαμε εδώ. Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Η Μαργαρίτα δεν στεναχωρήθηκε καθόλου, γιατί το εκεί που έφτασε ήταν πάρα πολύ καλά. Και πάνω απ' όλα ένα παιχνίδι. Δύο λατρεμένα κορίτσια. Δύο πανέξυπνες μικρές κυρίες που μας βοήθησαν και μας ενθουσίασαν όχι μόνο με τα πιάτα τους, αλλά και με την προσωπικότητά τους. Η Λίλιαν, η νικήτρια του διαγωνισμού, η πολυτάλαντη Λίλιαν, που πάντα είχε στόχο να ξεπεράσει τον εαυτό της. Ωραία πιάτα, εφάνταστα πιάτα, που κάποια από αυτά θα ζήλευαν και επαγγελματίες σεφ. Ευχαριστώ πολύ. Λίλιαν, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ήσουν απλά υπέροχη. Μαργαρίτα, η καλύτερη μαργαριτάρη με όλη τη σημασία της λέξης. Η ψυχή της παρέας ολονών, επικοινωνιακή, μια εξαιρετική μαγείρισα που συχνά μας ενθουσίαζες με τη γεύση και τα αρώματα των πιάτων σου. Μαργαρίτα, μου ξέρεις κι εσύ ότι ήταν ένα παιχνίδι. Ένα μαγειρικό παιχνίδι. Δεν έχει σημασία η δεύτερη θέση ή η πρώτη θέση. Σημασία έχει αυτό που έζησες και αυτό που ζήσαμε εμείς μαζί σου. Είσαι μια υπέροχη μικρή κυρία. Συγχαρητήρια. Εγώ είχα πει και στην κυρία Μαρία όταν καθόμασταν μέσα. Ο τίτλος δεν είναι και ούτε σε ένα ούτε σε δύο. Ανοίξε 12. Γιατί και οι 12 πέρασαμε πολλά εδώ πέρα. Εμείς οι 12 τα ζήσαμε, εμείς οι 12 γίναμε μια παρέα. Οι ένας και οι δύο που περάσαν ήταν μετά από αυτή την παρέα και χάρη σε αυτή την παρέα που κάναμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας μάθατε πάρα πολλά. Και εμένα και τη Μαργαρίτα και όλους μας εδώ πέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Το MasterChef Junior ήταν υπέροχο. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή. Ποτέ. Κορίτσια μου, αυτός ο διαγωνισμός είμαι σίγουρη ότι θα μας μείνει αξέχαστος. Είδατε πολλά, μάθατε πολλά, κάνατε πολλά, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είναι και οι πιο σημαντικοί στη ζωή σας και φυσικά είναι οι οικογένειές σας. Παρακαλώ! Μόλις βρήκα η μαμά μου, ο μπαμπάς μου και ο αδερφούλης μου, τότε εκεί με πήρα λίγο τα ζουμιά, αλλά εντάξει, ήμουν χαρούμενη. Συγχαρητήρια για την κόρη σας, είναι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού. Θέλω να μου πείτε τι νιώθετε αυτή τη στιγμή. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που η Λίλιαν συμμετείχε σε αυτόν τον διαγωνισμό και έχει κερδίσει αυτόν τον διαγωνισμό. Η μαμά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστημένη, χάρηκε πάρα πολύ, έμαθε πολλά πράγματα και περάσαμε κι εμείς πάρα πολύ καλά. Ήταν μια εμπειρία για μας. Και η Σοφία, και η μικρή μας. Τι θα πει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την αδερφούλα μου. Μπράβο!
Πάμε και στους γονείς της Μαργαρίτας. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που η Μαργαρίτα έφτασε μέχρι τον τελικό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και εμείς και τα παιδιά. Και δημιουργήσαμε και πολύ καλές φιλίες εδώ μέσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εσύ, μπαμπά? Ήταν το όνειρό της να πάρει μέρος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Πιστεύω ότι ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και περάσαμε όλοι πολύ όμορφα. Και ο Νικόλας? Εντάξει, νικήσαμε, δεν νικήσαμε. Χάσαμε, δεν χάσαμε. Μπράβο, μια χαρά! Έχω ξαναπεί ότι σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα. Σημασία έχει το ταξίδι. Και το ταξίδι αυτό είναι αναπάντεχο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και έχει μείνει γραμμένο στην καρδιά μου. Τώρα όμως, λίγο πριν την απονομή, θέλω όλοι μαζί να υποδεχτούμε με ένα ζεστό χειροκρότημα τους αγαπημένους σας γονείς. Το MasterChef θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, σαν μια ξέχαστη εμπειρία που δεν θα την άλλαζα ποτέ. Όχι τόσο για το μαγείρεμα, αλλά για τους φίλους που έκανα και την παρέα που δημιουργήσαμε. Μαργαρίτα μου, έλα εδώ να πάρεις το αναμνηστικό σου, να σε χαιρετήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχω και εγώ το δικό μου βραβείο. Έχει χαρακτεί πάρα το όνομά μου και θα μείνει πάντα δικό μου. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε αγαπάμε πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Εκείνη την ώρα που για τελευταία φορά είμαστε όλοι εκεί πέρα και οι κριτές και η Μαρία και πήρα το βραβείο, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια μου, θα πάρετε και οι δύο από ένα όμορφο σετ μαγειρικών σκευών. Όμως, Λίλιαν, σου έχουμε ετοιμάσει μία έκπληξη που είμαστε σίγουροι ότι θα ευχαριστήσει πολύ εσένα και την οικογένειά σου. Εδώ είναι τα εισιτήρια για να πάτε μία πενθήμερη εκδρομή στο Παρίσι με πληρωμένη τη διαμονή σας. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε και στην Euro Disney, εντάξει, Λίλιαν? Το εκπληκτικό σε όλο αυτό είναι ότι είδαμε μικρά παιδιά να μαγειρεύουν απίστευτα πιάτα, είδαμε μικρά παιδιά να συγκινούνται, να αγωνίζονται, να προοδεύουν και να νικούν. Όμως για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι η νίκη ή η βαθμή δεν έχουν καμία σημασία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ίδια η μαγειρική. Λίλιαν, είσαι η νικήτρια του διαγωνισμού. Έχεις κερδίσει τον τίτλο του πρώτου Έλληνα Junior MasterChef. Τι πέσαν όλοι οι γύρω μου, μου είχαν πλακώσει. Τι τέλειο που είδαμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική και η πιο συγκινητική σε όλη την παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκε η Λίλιαν, όπως και αν είναι η Μαργαρίτα. Αλλά στεναχωριέμαι που τελειώνει το παιχνίδι και που όλο αυτό το όνειρο σταματάει τώρα. Η γεύση του MasterChef Junior δεν περιγράφεται. Είναι τόσο γλυκιά όσο μια καραμέλα χίλιες φορές. Είναι τεράστια εμπειρία που δεν μπορεί να την πω με λόγια, αλλά ούτε με αριθμούς. Δεν θα ξεπλέξετε εύκολα μαζί μου. Όταν θα γίνει το MasterChef των μεγάλων, όταν εγώ θα έχω γίνει λίγο μεγάλη πια, θα ξανάρθω εδώ. Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους τους μικρούς μας μάγειρες, μα πάνω απ' όλα για τη Λίλιαν, που κέρδισε το μεγάλο τίτλο του πρώτου Έλληνα Junior MasterChef. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τη μαγειρική περιπέτεια των παιδιών και μοιραστήκατε την αγάπη τους για τη μαγειρική. Καλό σας βράδυ! Ήρθε η ώρα της υπόκρισης. Υποκρινόμαστε κι εμείς. Κλείνει η αυλαία και περιμένει την επόμενη γενιά των μικρών μαγειρών, οι οποίοι θα κάνουν από ό,τι φαίνεται θράψεις σε αυτή την κουζίνα του MasterChef.